Πόλεμος ξεκινάει μεταξύ της κυβέρνησης και των εργατικών σωματείων της χώρας για την εξαήμερη εργασία και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, τονίζει ότι η κυβέρνηση βάζει με αυτόν τον τρόπο σε εφαρμογή επίσημα την απλήρωτη εργασία μέχρι και 2 ώρες την ημέρα. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα της ευέλικτης προσέλευσης του εργαζόμενου μέχρι 120 λεπτά και έτσι ο κάθε εργοδότης θα μπορεί καθημερινά να μεταβάλει την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου εργασίας σε ένα εύρος 4 ωρών. Η εξαήμερη εργασία και η ψηφιακή κάρτα είναι 2 αντεργατικές ρυθμίσεις που ενσωματώνουν ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας που έρχονται να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, σε ένταση της εκμετάλλευσης με διεύρυνση του τμήματος του ημερήσιου χρόνου εργασίας που είναι απλήρωτο ή διεύρυνση βεβαίως και των ορίων του ημερήσιου χρόνου εργασίας για κάθε εργαζόμενο. Ο κύριος Κόκας τονίζει χαρακτηριστικά ότι αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει την εγκύκλιο, ξεκινάει πόλεμος. Τα σωματεία θα πρέπει να δώσουν αγωνιστική απάντηση και ότι όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να ενημερωθούν και με μαχητικές πρωτοβουλίες να βάλουν φρένο στην απλήρωτη εργασία. Εδώ και τώρα απαιτούμε να αποσυρθούν αυτές οι εντεργατικές ρυθμίσεις και καλούμε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους, καλούμε τα σωματεία σε συναγερμό, γιατί όλα αυτά είναι για μας αιτία πολέμου. Λοιπόν, και δεν θα το δεχτούμε και θα απαιτήσουμε εδώ και τώρα λοιπόν, να αποσυρθούν και να μην εφαρμοστούν στην πράξη. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι το χτύπημα της κάρτας αποτελεί ευθύνη του εργαζόμενου και όχι του εργοδότη.